Άλπις, η κορυφή της Ευρώπης. 1.200 χιλιόμετρα ορεινού αναγλύφου που διασχίζουν 7 χώρες. Γαλλία, Ιταλία, Ελβετία, Λιχτενστάιν, Αυστρία, Γερμανία, Σλοβενία. Mont Blanc, η κορυφή των Άλπεων και η ψηλότερη κορυφή της Ευρώπης. Σχεδόν 16.000 πόδια στα γαλλοϊταλικά σύνορα. Γαλλικές Άλπεις, τα διάσημα χιονοδρομικά κέντρα. Altiports, τα απίστευτα ορεινά αεροδρόμια. Γαλλική πατέντα. Εκεί που η επίστρωση του διαδρόμου προσγείωσης μοιάζει να έχει χυθεί στην πλαγιά. Όλα ξεκίνησαν πριν από 60 χρόνια σε μια γειτονική χώρα. 1947. Ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος μόλις έχει τελειώσει. Ο 33χρονος Ελβετός Χέρμαν Γκέιγκερ βρίσκεται στο αεροδρόμιο της Σιόν για να πραγματοποιήσει το όνειρο της ζωής του, να πετάει στα βουνά. Σύντομα, προσλαμβάνεται ως φύλακας του αεροδρομίου της Σιόν και καταλήγει να γίνει ο άνθρωπος που θα οργανώσει το αεροδρόμιο αυτό. Η αερολέσχη της Ελβετίας, που κατά τη διάρκεια του πολέμου είχε περιορίσει τη δραστηριότητά της σε πτήσεις μανεμόπτερα, αρχίζει και πάλι τις μηχανοκίνητες πτήσεις, με δύο Piper Cub 65 ύπων. Το Σεπτέμβριο του 1948 διοργανώνεται στο αεροδρόμιο της Σιόν το πρώτο αεροράλι. Εκεί ο Γκέιγκερ βλέπει το πρώτο τετραθέσιο αεροπλάνο, ένα Cessna 170, και μέσα του γεννιέται η ιδέα του αεροτουρισμού. Ο ενθουσιασμός και οι συνδρομές των μελών της αερολέσχης οδηγούν στην απόκτηση ενός τέτοιου αεροπλάνου. Ο Χέρμαν όμως θέλει να μετατρέψει το Cessna σε τζιπ του αέρα. Επινοεί μια έξυπνη κατασκευή, μια θήκη κάτω από το αεροπλάνο για μεταφορά φορτίου, το οποίο θα μπορεί να το απελευθερώνει μέσα από το πιλωτήριο με τη βοήθεια σειρματοσκήνων. Έτσι, θα μπορεί να μεταφέρει εφόδια σε δυσπρόσιτες και αποκλεισμένες από χιόνι περιοχές. Στα τέλη του 50, παίρνει και την άδεια της πολιτικής αεροπορίας για τη χρήση αυτής της κατασκευής. Ακολουθεί ο βαρύς χειμώνας του 51 και ο Γκέιγκερ μεταφέρει ταχυδρομείο και τρόφιμα στις αποκλεισμένες περιοχές. Η εμπειρία του αυτή του δίνει γνώσεις για τις αρχές του mountain flying. Τότε καταλήγει σε ένα συμπέρασμα. Το αεροπλάνο θα πρέπει να φοράει σκι, τα οποία θα ανασύρονται για να μπορεί να απογειώνεται από το αεροδρόμιο και θα επαναφέρονται για να προσγειώνεται στο χιόνι. Χρειάζεται όμως ένα ισχυρό αεροπλάνο. Μόλις έχει κατασκευαστεί στην Αμερική το Piper Super Cub με 125 άλογα. Την επόμενη χρονιά έχει ήδη το αεροπλάνο στα χέρια του και η 10η Μαΐου του 1952 περνάει στην ιστορία, καθώς ο Γκέιγκερ προσγειώνεται στον παγετώνα του Καντέρ και μάλιστα με εκπληκτική δεξιοτεχνία. Έτσι, αναπτύσσει την τεχνική της προσέγγισης στους παγετώνες, εμπνευσμένος από τις προσεγγίσεις των ορεινών πτηνών, τις οποίες μελετούσε. Όμως, η αεροπορική νομοθεσία επέτρεπε την προσγείωση εκτός αεροδρομίων μόνο για σκόπους εκπαίδευσης. Αυτό θα επέφερε μεγάλες ποινές στον Γκέιγκερ. Όμως επικράτησε κοινή γνώμη και έτσι απέφυγε την καταδίκη. Ο Γκέιγκερ είχε κερδίσει το λαό. Τα χρόνια που ακολούθησαν, ο Γκέιγκερ, πετώντας τους ελβετικούς παγετώνες, έκανε πάνω από 600 διασώσεις σε ακραίες καιρικές συνθήκες. Ήταν πλέον ένας εθνικός ήρωας. Η αμερικανική κατασκευάστρια εταιρεία αεροσκαφών Piper χρησιμοποίησε το γεγονός στις διαφημίσεις της για το Super Cub. Παράλληλα, η ζήτηση για τη μαζική μεταφορά σκιέρ στους παγετώνες αυξάνεται με γρήγορους ρυθμούς. Η ελβετική κατασκευάστρια εταιρεία Pilatus έχει αρχίσει την παραγωγή ενός αεροπλάνου που μπορεί να μεταφέρει 7 επιβάτες. Στις 2 Οκτωβρίου του 1959, ο Γκέιγκερ
αγοράζει το πρώτο πόρτερ, που σύντομα πιστοποιείται και πετάει με χιονοπέδιλο. Ο Γκέγκερ συνεχίζει το κοινοφελές έργο του με το νέο του απόκτημα. Άλλοτε σώζοντας ζωές στους παγετώνες, άλλοτε μεταφέροντας προϊόντα σε αποκλεισμένες περιοχές και άλλοτε μεταφέροντας υλικά σε δυσπρόσιτα σημεία. Έτσι, βαπτίζεται από το λαό ο υπτάμενος Άγιος Βερνάρδος. Τον καιρό εκείνο, ένας 22χρονος νέος από τη Γαλλία, ο Μίκαελ Ζίγκλερ, παρακολουθεί στο Παρίσι ένα συνέδριο για σκιέρ. Εκεί, μαθαίνει για το διάσημο ελβετό αεροπόρο που προσγειώνεται στους παγετώνες. Ενθουσιάζεται και υιοθετεί την ιδέα. Ο Ζίγκλερ όμως δεν είχε χρήματα και έτσι ο πατέρας του τον βοηθάει να πάρει το πρώτο του Piper Cup. Έχει όμως προηγηθεί άλλος ένας Γάλλος, ο Ρι Ζιρό, που στις 12 Ιουνίου του 60 περνάει στην ιστορία, καθώς προσγειώνεται με Piper Cup στην κορυφή του Mont Blanc. Όμως ο Ζίγκλερ θέλει να προχωρήσει ένα βήμα παραπάνω και πρωτοπορεί αναπτύσσοντας την ιδέα των ορεινών αεροδρομίων. Πρέπει όμως να πείσει και την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας να αδειοδοτήσει κάτι που δεν πληρεί τις προδιαγραφές του Άνεξ 14 του ICAO, το οποίο αναφέρεται στις προδιαγραφές των αεροδρομίων. Η Γαλλική Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας σηκώνει τα χέρια και τελικά εκδίδει την οδηγία της 30ης Ιανουαρίου του 1961, με την οποία μεταβιβάζει την εξουσιοδότηση της λειτουργίας των ορεινών αεροδρομίων στις τοπικές αρχές και συγκεκριμένα στους δήμους και τις νομαρχίες. Η νομοθεσία πλέον υπάρχει και έτσι στις 30 Απριλίου του 1961 ο Ζίγκλερ ιδρύει την Air Alp με στόλο το Piper Cub του και ένα Pilatus Porter. Το 1962 ολοκληρώνεται η κατασκευή και αδειοδότηση των ορεινών αεροδρομίων Κουσεβέλ και Μεριμπέλ και αρχίζουν τα προγραμματισμένα δρομολόγια Γενέβη Μεριμπέλ Κουσεβέλ κάθε Κυριακή και Λιόν Μεριμπέλ Κουσεβέλ κάθε Δευτέρα. Το διάταγμα 63-686 της 12ης Ιουλίου του 1963 όρισε τις προϋποθέσεις προς γεωπογείωσης των αεροπλάνων στα βουνά οπουδήποτε εκτός αεροδρομίων. Με αυτό το διάταγμα γεννήθηκε ο όρος AV Surface, επιφάνεια για προσγειοπογείωση αεροπλάνων δηλαδή. Με το πέρασμα του χρόνου, τη θέση του πήραν οι όροι Altiport και Altisurface για τα πεδία που δεν μπορούν να καλύψουν προδιαγραφές των αεροδρομίων. Πίσω στην Ελβετία, το 1965, ο Χέρμαν Γκέγκερ εργάζεται στην Air Glacier, μια εταιρεία ορεινών αερομεταφορών. Ένα χρόνο μετά, στις 26 Αυγούστου του 1966, ο πατέρας της αεροπορίας των Άλπαιων απογειώνεται με το Piper Cub για τελευταία φορά, για να συγκρουστεί με ένα ανεμόπτερο στο αεροδρόμιο από όπου ξεκίνησαν όλα, στη Σιόν, και η Ελβετία χάνει τον εθνικό της ήρωα. Το 1967 εκδίδεται στη Γαλλία η νομοθεσία για τις δημόσιες ορεινές αερομεταφορές και το 1968 η Air Alp ξεκινάει τα δρομολόγια Μεζεύ Λιόν και Μεζεύ Γενέβη με Twin Otter, εφοδιασμένο με χιονοπέδιλα. Το 1970, για οικολογικούς λόγους, απαγορεύεται οριστικά η μεταφορά σκιέρ στους παγετώνες. Σήμερα, επιτρέπεται μόνο στο Σαμουά της Ιταλίας. Στην άλλη άκρη του κόσμου, στα Ιμαλάια, οι τοπικοί φορείς έχουν μάθει τις φήμες για τις αερομεταφορές της Άλπης από κάποιους Γάλλους ορειβάτες. Έτσι, το 1971, η κυβέρνηση του Νεπάλ καλεί την Air Alp για να βοηθήσει στην ανάπτυξη της ορεινής αεροπορίας. Αποτέλεσμα της συνάντησης αυτής ήταν η κατασκευή του διάσημου αεροδρομίου της Λούκλα, στην κορυφή του κόσμου. Ο Ζίγκλερ προσγειώνεται ο ίδιος εκεί με το πιλάτος της Air Alp για την πιστοποίηση των ορεινών αεροδρομίων του Νεπάλ. Πίσω στη Γαλλία, η πορεία της Air Alp είναι εντυπωσιακή. Στα χρόνια που ακολουθούν, η εταιρεία συνδέει 20 πόλεις με 21 αεροσκάφη. Στα πλαίσια του ανταγωνισμού του 1978, η Air Alp απορροφάται από την TAT. Λίγα χρόνια αργότερα, μεγάλο ποσοστό της TAT αγοράζεται από την British Airways. Τα οικονομικά συμφέροντα σημαίνουν την αρχή του τέλους της Air Alp. Η εταιρεία κλείνει οριστικά το χειμώνα του 1982, μετά την απροειδοποίητη άνοδο του πετρελαίου.
10 χρόνια μετά, ένας μεγάλος επισκέπτης εμφανίζεται στο Άλτιπορ του Κουρσεβέλ. Κατά τη διάρκεια των χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων του 1992 και έπειτα από προτροπή του Ζίγκλερ, η ΤΑΤ νοικιάζει έναν ΤΑΣ 7 από τη Τιρόλεαν και εκτελεί τη γραμμή Κουρσεβέλ-Παρίσι-Κουρσεβέλ, προσφέροντας ένα μοναδικό θέαμα στους διερχόμενους σκιέρ. Σήμερα στα Altiports δεν εκτελούνται προγραμματισμένες πτήσεις. Οι εμπορικές πτήσεις έχουν περιοριστεί σε αυτές των εταιριών αεροταξί. Τα Altiports χρησιμοποιούνται καθημερινά τους χειμερινούς μήνες από ιδιοκτήτες αεροσκαφών ως πύλες εισόδου στα διάσημα χιονοδρομικά κέντρα, ενώ μεγάλη δραστηριότητα παρουσιάζουν οι αερολέσχες και οι σχολές πιλότων. Επισκεφτήκαμε το Κουρσεβέλ το φθινόπωρο του 2004 για να δοκιμάσουμε την εμπειρία της προσγείωσης και απογείωσης στο διάσημο διάδρομο με κλίση 18,5%. Και σαν να μην έφταναν οι υπόλοιπες ιδιαιτερότητες του, ας σημειωθεί ότι ο δημόσιος δρόμος περνάει με τούνελ κάτω από το διάδρομο προσγείωσης. Εκτός χειμερινής σεζόν, τα διάσημα χιονοδρομικά κέντρα ερημώνουν και μόνο οι εργάτες παραμένουν εκεί ψηλά για να ετοιμάσουν τους οικισμούς για την επόμενη σεζόν. Κι όμως, οι αερολέσχοι των τριών κοιλάδων είναι ανοιχτοί και καλεί τους τουρίστες να απολαύσουν μια πτήση οικισμού. Σέσνα αναχωρεί. Ακολουθούμε και εμείς με το Ζοντέλ.
Αυτή τη στιγμή, στη Γαλλία, υπάρχουν 5 πιστοποιημένα ενεργά Aldiports, που συστεγάζονται με τα ομώνυμα διάσημα χιονοδρομικά κέντρα. Το Courchevel, το Méribel, το Alpe d'Huez, το Megève, το Périssoud. Στο τελευταίο, γυρίστηκε το 97 η εισαγωγή της ταινίας του James Bond, Tomorrow Never Dies. Για να μπορέσει ένας πιλότος να πετάξει σε Altiports, πρέπει να κατέχει το Qualification Montagne, το Mountain Qualification δηλαδή, είτε με τροχούς, είτε με χιονοπέδιλα, ανάλογα με την κατάσταση του διαδρόμου. Επιπλέον, απαιτείται και εξουσιοδότηση για κάθε Altiport, το Authorization of Sight δηλαδή, στο logbook του χειριστή. Σύμφωνα με το Άνεξ 14 του ICAO, που αναφέρεται στο σχεδιασμό και τη λειτουργία των αεροδρομίων, η κατά μήκος κλίση ενός διαδρόμου δεν πρέπει να υπερβαίνει το 2%. Στα Altiports. Απλά δεν ισχύει το Άνεξ 14. Η μικοτομή του διαδρόμου των Altiports αποτελείται από διάφορα ευθύγραμμα τμήματα διαφορετικών κλίσεων. Το κάτω μέρος έχει λιγότερη κλίση για πιθανή ματέωση απογείωσης, καθώς και για να βοηθήσει την οριζοντίωση στη φάση της προσγείωσης. Στο μεσαίο τμήμα, μία ισχυρή κλίση εξασφαλίζει επαρκή επιτάχυνση κατά την απογείωση και καλή επιβράδυνση μετά την προσγείωση. Στο πάνω τμήμα βρίσκεται η υψηλή πλατφόρμα, με ελάχιστη ή καθόλου κλίση, που χρησιμοποιείται για τη στάθμευση και την τροχοδρόμηση των αεροπλάνων. Στην προέκταση του ίχνους προσγείωσης βρίσκεται ολοφίσκος ασφαλείας, που έχει σκοπό να σταματήσει ένα αεροπλάνο που είτε θα προσγειωθεί με μεγάλη ταχύτητα, είτε θα έρθει ψηλό και θα πιάσει πιο πέρα από το προβλεπόμενο σημείο. Στα Altiports δεν υπάρχει επανακύκλωση. Ή θα προσγειωθείς ή θα περάσεις στην αιωνιότητα. Με το διάταγμα της 8ης Δεκεμβρίου του 87, ορίστηκαν οι θέσεις του κύκλου κυκλοφορίας των Altiports. Αυτές είναι το σημείο στάσης, το σημείο αρχικής ανόδου, όπου ελευθερώνεται το ίχνος προσέγγισης, το υπήνεμο, το οποίο όμως ουδεμία σχέση έχει με τον άνεμο, το βασικό σκέλος, η τελική στροφή και η τελική, ενώ το κάθετο σκέλος χρησιμοποιείται από τα εισερχόμενα στον κύκλο αεροπλάνα που διασταυρώνουν κάθετο το διάδρομο για να εισέλθουν στο υπήνεμο. Ο κύκλος ενός Altiport είναι στην ουσία ένα τρίγωνο. Επιστρέφουμε στο Courchevel το Μάρτιο του 2006. Τις προηγούμενες 2 εβδομάδες χιόνιζε σταμάτητα και ήταν η πρώτη μέρα με αίθριο καιρό. Εκεί συναντήσαμε τον εκπαιδευτή της αερολέσχης Dauphine de Courchevel να προσπαθεί να ανοίξει το δρόμο για τη σχολή. Το Courchevel είναι το μοναδικό Altiport το οποίο γίνεται από χιονισμό στο διάδρομο. Έτσι, μπορούν να έρθουν σε αυτό και αεροπλάνα που δεν φοράνε χιονοπέδιλα. Ώρα για εκπαίδευση στον κύκλο προσγείωσης του Courchevel για να πάρουμε το Authorization of Sight με ένα απλό Cessna 172. Very cold today. Με αρκετούς βαθμούς Κελσίου υπό το 0, το Cessna εκκινεί με τη δεύτερη προσπάθεια. Είμαστε στα 6.600 πόδια. Τροχοδρομούμε για το σημείο κράτησης του διαδρόμου. Εκεί θα κάνουμε το run-up του κινητήρα για τους ελέγχους πριν την απογείωση, σύμφωνα με το checklist. Ελέγχουμε την πτώση στροφών των μανιατών και τη λειτουργία του carburetor heat, καθώς και την ομαλή λειτουργία του κινητήρα σε θέση idle.
Είμαστε έτοιμοι να πάρουμε γραμμή για απογείωση. Είναι νωρίς το πρωί και ο πύργος είναι ακόμα κλειστός. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι είναι κλειστό και το αεροδρόμιο. Κάνουμε αυτοναγγελία στη συχνότητα και αυθυγραμμιζόμαστε με το διάδρομο. Μπροστά μας, ο γκρεμός. Θα πρέπει να περιμένουμε ένα λεπτό, γιατί σε περίπτωση που βρίσκεται κάποιο αεροπλάνο ήδη στην τελική, αυτό είναι χαμηλότερά μας και δεν το βλέπουμε. Είμαστε έτοιμοι για απογείωση. Απογειωνόμαστε με 500 πόδια το λεπτό κάθοδο, καθώς η στάση του αεροπλάνου κατά το rotate από έναν τόσο κατηφορικό διάδρομο είναι και εκείνη καθοδική. Μέσα σε δευτερόλεπτα πιάνουμε θετικό βαθμό ανόδου και φτάνοντας στο σημείο αρχικής ανόδου στρέφουμε προς το υπήνεμο. Στο υπήνεμο οριζοντιώνουμε στα 6.700 πόδια, 300 πόδια δηλαδή απάνω από το κατόφλι και μόλις 100 πόδια πάνω από το ύψος του πύργου. Στρέφουμε στο βασικό σκέλος και σημαδεύουμε το λόφο σαν να θέλουμε να πέσουμε πάνω του. Μόλις ευθυγραμμιστούμε με την προέκταση του διαδρόμου, κάνουμε την τελική στροφή. Συνεχίζουμε στο ύψος του κύκλου μέχρι να συναντήσουμε το ίχνος καθόδου. Εκεί είναι το σημείο μετά το οποίο δεν υπάρχει επιστροφή. Έχουμε μία και μόνο επιλογή. Να προσγειωθούμε. Κατεβαίνουμε αυστηρά με 300 πόδια το λεπτό κάθοδο για να διατηρήσουμε το σωστό ίχνος καθόδου. Σημαδεύουμε το κατόφλι. Θα προσγειωθούμε την αρχή του ανηφορικού τμήματος. Μετά την οριζοντίωση, ουσιαστικά, θα συνεχίσουμε μία άνοδο με κινητήρα, παράλληλα με το ανηφορικό τμήμα, μέχρι να έρθουμε σε επαφή με το διάδρομο με τα κύρια σκέλη. Τροχοδρομούμε στο ανηφορικό τμήμα με κινητήρα, για να εξέλθουμε στην πλατφόρμα. Ώρα να φορέσουμε χιονοπέδιλα. Το πιο διαδεδομένο αεροπλάνο στις Άλπεις είναι το Zotel 140 Mousquetaire. Ένα αεροπλάνο 180 ύπων, με δυνατότητα μεταφοράς 5 ατόμων, αρκετά ελαφρύ και ικανό να ταπεξέλθει σε μεγάλα υψόμετρα και να επιχειρεί με χιονοπέδιλα στις πλαγιές των παγετώνων.
suite. 7. 7 minutes. Oui. Alors, 87. Στη θέση του εκπαιδευτή, ο βετεράνος αεροπόρου. Εισερχόμαστε στο κάθετο σκέλος και βουτάμε στο κατώφλι για να ελέγξουμε το υψόμετρό του, ώστε να υπολογίσουμε το ύψος που θα έχουμε στο υπήνεμο. Είμαστε στην τελική. Η απογείωση από το χιόνι δεν είναι εύκολη υπόθεση. Η τριβή από τα χιονοπέδιλα είναι μεγάλη και το αεροπλάνο δεν μπορεί να επιταχύνει για να φτάσει την ταχύτητα απογείωσης. Η μόνη λύση είναι να βουτήξουμε στην πλαγιά και να εκμεταλλευτούμε την ορλή.
όσο πιο νοπό είναι το χιόνι, τόσο μεγαλύτερος και ο κίνδυνος να κολλήσεις. Με το μισό μήκος του διαδρόμου να απομένει, πρέπει να βουτήξουμε στο κενό.
αλλά κυρίως γιατί απογειώνονται οριακά. Το καλοκαίρι, τα χρώματα στις Άλπεις είναι μοναδικά. Όμως τα μέρη είναι έρημα, περιμένοντας το λευκό τοπίο να τους δώσει ζωή. Το Altiport του Meribel διαθέτει ξενοδοχείο με θέα το διάδρομο και όπως και τα υπόλοιπα Altiports, εστιατόριο με θέα την πίστα. Σε κάθε Altiport υπάρχει τουλάχιστον μία αερολέσχη και σχολή πιλότων. Ώρα να αφήσουμε το Meribel και να πάμε και στα υπόλοιπα Altiports. Είμαστε ώρα όμως σταθμευμένοι. Τα χιονοπέδιλά μας έχουν παγώσει και έχουμε κολλήσει. Στις Άλπεις είναι απαραίτητο να πετάμε δυο-δυο. Η απογείωση από ένα Altiport το χειμώνα είναι κυριολεκτικά σαν να κάνεις σκι με το αεροπλάνο σε στρωμένη πίστα. Κατευθυνόμαστε για το νοτιότερο Altiport της περιοχής, το Alp Tiez. Το Altiport αυτό έχει πάρει το όνομα του πρώτου αεροπόρου των Γαλλικών Παγετώνων, τον Ριζιρό, που το 1960, ένα χρόνο πριν ανοίξει ο Ζίγκλερ την νομοθεσία για τα Altiports, προσγειώθηκε στην κορυφή του Mont Blanc. Στις Άλπεις, οτιδήποτε πετάει, θα το δείτε και με χιονοπέδιλο.
το Altiport του Μεζεύ έχει τη μικρότερη κλίση, πράγμα που κάνει την προσγείωση με χιονοπέδιλα απολαυστική. Στο Μεζεύ μπορεί να δει κανείς καθημερινά το στόλο της αερολέσχης παραδασμένο στο χιόνι. Παράλληλα με το διάδρομο, ένα μονοπάτι για πεζούς κάνει το Altiport αυτό την ιδανικότερη τοποθεσία για όποιον θέλει να απολαύσει και να φωτογραφίσει απογειώσεις και προσγειώσεις με χιονοπέδιλο. Φρένα δεν υπάρχουν στο σύστημα προσγείωσης με χιονοπέδιλα. Το ρόλο τους αναλαμβάνει η μικρή ανηφόρα.
Η μικρή όμως κλίση του διαδρόμου δεν βοηθάει στην απογείωση, η οποία είναι πάντα οριακή. Όμως, η αίσθηση ότι κάνεις σκι με το ρολόι Ώρα να εξοπλιστούμε για τους παγετώνες. Τα αεροπλάνα που προσγειώνονται στους παγετώνες είναι υποχρεωτικό να φέρουν τον απαραίτητο εξοπλισμό. Με τις ρακέτες, ο κυβερνήτης μπορεί να πατήσει τον οπό χιόνι και να ανοίξει διάδρομο για την απογείωση, ενώ απαραίτητα είναι το φτιάρι και ο εξοπλισμός αναρρίχησης, όπως το σκηνή και το πιολέ, η ραδοσκαπάνη για τους πάγους δηλαδή. Απογειωνόμαστε για τους παγετώνες. Τοποθετούμε στον ασύρματο τη συχνότητα 130, που είναι η συχνότητα των γαλλικών Άλπεων. Το έδαφος από κάτω μας είναι πλέον όλο χιονισμένο. Ώρα να κατεβάσουμε το χιονοπέδιλο. Κατευθυνόμαστε ανατολικά για τον παγετώνα Grand Mot. Ο παγετώνας βρίσκεται μπροστά μας. Πρέπει να εντοπίσουμε το σημείο που θα προσγειωθούμε. Πετάμε απάνω από τον παγετώνα για να ελέγξουμε την κατάσταση του χιονιού. Το χειμώνα, οι παγετώνες είναι καλυμμένοι με νοπό χιόνι. Για καλή μας τύχη όμως, άλλο ένα ζοντέλ έχει ήδη περάσει από εκεί και μας έχει αφήσει τα ίχνη του. Βουτάμε στο κατόφλι για να πάρουμε το ύψος για το υπήνεμο. Στρέφουμε στο υπήνεμο και στη συνέχεια στο βασικό. Είμαστε στην τελική για τον παγετώνα. Δείτε τώρα τι μπορεί να συμβεί όταν ένας Έλληνας και ένας Γάλλος προσπαθούν να συνεννοηθούν στα αγγλικά. Εάν σας φώναζε ο εκπαιδευτής σας «push» μετά την προσγείωση, τι ακριβώς θα σπρώχνατε? Τελικά, έσπρωξε το χειριστήριο και κολλήσαμε εκεί. Το CRM απέτυχε. Εάν είχα ακούσει «power», θα έσπρωχνα τη μανέτα. Ευτυχώς, χρειάστηκε μόνο αρκετό σπρόξιμο για να ξεκολλήσουμε από εκεί. Είμαστε έτοιμοι για απογείωση.
Το αεροπλάνο δεν μπορεί να επιταχύνει στον οπό χιόνι και η κλίση είναι μικρή. Ο μόνος τρόπος για να απογειωθείς σε τέτοιες περιπτώσεις είναι να βουτήξεις κυριολεκτικά στον κρεμό. Έτσι, απογειωνόμαστε με 1500 πόδια το λεπτό κάθοδο. Σύμφωνα με το διάταγμα 65-686 της 12ης Ιουλίου του 1963, ανάμεσα στον υποχρεωτικό εξοπλισμό είναι ένας φακός, ένας καθρέπτης για σήματα, τοπογραφικός χάρτης της περιοχής, πηξίδα, σκηνή τριών ατόμων, φαγητό και νερό για μία ημέρα και μαχαίρι, ενώ συνίσταται ο πομποδέκτης HF. Αν και αυτή τη φορά συνεννοηθήκαμε σωστά με τη χρήση του όρου Power, η ακτίνα στροφής δεν ήταν αρκετή για να βγούμε από τον οπό χιόνι. Έτσι, κολλήσαμε για δεύτερη φορά. Αποχαιρετάμε τον παγετώνα με μία θεαματική βουτιά στο κενό. Προσέξτε το βαθμό καθόδου στο όργανο μετά την απογείωση. Ώρα να εξερευνήσουμε νέα μέρη. Κατευθυνόμαστε και πάλι νότια. Ο καιρός έχει αρχίσει να χαλάει και η πυκνή νέφωση καλύπτει τον ήλιο. Οι ακτίνες του ήλιου είναι απαραίτητες για την προσγείωση στο χιόνι. Με συννεφιά, η απόσταση από το χιονισμένο έδαφος δεν διακρίνεται και η προσγείωση στους παγετώνες είναι απαγορευτική. Έτσι, δοκιμάζουμε μία προσγείωση με συννεφιά στο Alpe d'Huez. Πράγματι, η απόσταση από το διάδρομο δεν γίνεται αντιληπτή, παρά μόνο χάρη στους γύρω θάμνους. Είναι σαν να προσπαθείς να προσγειωθείς με υδροπλάνο σε λάδι θάλασσα.
φύγουμε. Επόμενος σταθμός, το Val Thorens. Ένα άλτη surface στην καρδιά ενός χιονοδρομικού κέντρου. Η προσέγγιση σε αυτό είναι πολύπλοκη, καθώς βρίσκεται καλά κρυμμένο. Η ιδιαιτερότητά του είναι σχεδόν επίπεδο. Η κατάσταση του χιονιού δεν είναι και η καλύτερη. Ευθυγραμμιζόμαστε για την απογείωση. Με τέτοιο χιόνι και χωρίς κλίση, το αεροπλάνο δεν επιταχύνει. Η μόνη λύση, να κατεβάσουμε full flaps στο τέλος του διαδρόμου για στιγμιαία άντωση. Τα καταφέραμε. Απογειωνόμαστε με την ταχύτητα στο όριο της απώλειας στήριξης. Αποφασίζουμε να μην το ξανακάνουμε. Επιστρέφουμε στη βάση μας. Η προσγείωση στο διάδρομο του Κουρσεβέλ, μετά από όλα αυτά, δείχνει παιχνιδάκι. Η εκπαίδευση για το Mountain Qualification, τόσο με τροχούς, όσο και με χιονοπέδιλα, απαιτεί 15 με 20 ώρες πτήση με τον εκπαιδευτή και 5 ώρες Ground School, ενώ το Authorization of Sight για κάθε Altiport απαιτεί 5 ώρες πτήση και ανανεώνεται κάθε 6 μήνες. Στο Κουρσεβέλ, μεγάλη είναι η δραστηριότητα και των ελικοπτέρων. Καθημερινά δίνουν κυριολεκτικά ένα air show, προσεγγίζοντας τη χιονισμένη πίστα των ελικοπτέρων. Άλλα μεταφέρουν τουρίστες απευθείας στα θέρετρα. Άλλα χρησιμοποιούνται για έρευνα και διάσωση. Και άλλα για μεταφορά τραυματισμένων σκιέρ στα πλησιέστερα χωριά. Άλλο ένα Altiport που βρίσκεται στην περιοχή είναι το La Rosière. Ένας ασφάλτινος διάδρομος 350 μέτρα με κλίση 17%. Στην πραγματικότητα έχει χάσει την άδεια του και είναι πλέον Altisurface. Όμως δεν χρησιμοποιείται πια, καθώς κρίθηκε ότι είναι ιδιαίτερα επικίνδυνο. Οι αποδείξεις βρίσκονται στο υπόστεγο.
Σίγουρα πάντως έχει την πιο γραφική όψη στην περιοχή. Το χειμώνα, το μόνο που θυμίζει ότι βρίσκεται εκεί είναι η σήμανσή του. Άλλο ένα άλτι surface, δυτικά από το Κουσεβέλ, είναι το Τίνι, που βρίσκεται απάνω στο ομώνυμο χιονοδρομικό κέντρο. Ένας διάδρομος 370 μέτρα με κλίση 13% στα 8.200 πόδια. Η ιδιαιτερότητά του, τα τελεφερίκ των σκιέρ περνάνε πάνω από το διάδρομο. Τα άλτι surfaces μπορεί να έχουν ευθύγραμμες, κύλες ή κυρτές μυκοτομές. Το χειμώνα στο Τίνι, οι σκιέρ παρκάρουν τα αεροπλάνα τους κυριολεκτικά στη βάση των τελεφερίκ. Έτσι, κάνουν δύο φορές σκι. Μία με τα δικά τους και μία με το αεροπλάνο. Όλα ξεκίνησαν το 1961, εδώ στο Κουσεβέλ. Ο Μίκαελ Ζίγκλερ, ο άνθρωπος στον οποίο η αεροπορική κοινότητα της Γαλλίας χρωστάει την ύπαρξη των Altiports, βρίσκεται κάθε χειμώνα εκεί, στο ρετυρέ του Altibar, εκεί που κάποτε ήταν το παλιό τέρμιναλ του αεροδρομίου και διατηρεί το εστιατόριο Πιλάτους, ένα εστιατόριο με αεροπορική θέα. Η Air Alp, αν και έκλεισε το 82, διοργανώνει κάθε χρόνο ετήσια συνάντηση των υπαλλήλων της. Το μόνο που έμεινε να θυμίζει τις εποχές των αερομεταφορών της Air Alp είναι ένα πιλάτους πόρτερ που χρησιμοποιείται για τη ρήψη αλεξιπτωτιστών. Το γεγονός πάντως είναι ένα. Με το άνοιγμα των Altiports το 1961, ο τουρισμός στα χειμερινά θέρετρα των Γαλλικών Άλπαιων αυξήθηκε ραγδαία. Κι αν όλα ξεκίνησαν στη Γαλλία τη δεκαετία του 60 και στην Ελβετία στα τέλη της δεκαετίας του 40, σε κάποια χώρα της Ευρώπης οι προσγειώσεις σε ορεινά αεροδρόμια, η μεταφορά σκιέρ και ο αεροτουρισμός είχαν ξεκινήσει από τις αρχές της δεκαετίας του 30. Μόνο που στη χώρα αυτή η ανάπτυξη του αεροτουρισμού σταμάτησε μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Όσο παράξενο και αν ακούγεται, μιλάμε για την Ελλάδα. Το 1929, το ορεινό Σαραντάπηχο ήταν ένα παγκοσμίου φήμης θέρετρο για τους αριστοκράτες της εποχής. Το ξενοδοχείο Αναγέννηση, στην πανέμορφη ορεινή Κορινθία,
ήταν θέρετρο παραθερισμού της διεθνούς υψηλής κοινωνίας. Δρόμος μπορεί να μην υπήρχε. Υπήρχε όμως αεροδρόμιο. Δημοσιεύματα της εποχής μιλάνε για το βασιλιά της Αιγύπτου Φαρούκ που προσγειωνόταν στο Σαραντάπηχο με το ιδιωτικό του αεροπλάνο. Η Αρολέσχη Αθηνών συχνά μετέφερε παραθεριστές από την Αθήνα στο μελλοντικό Σεντ Μόριτς της Ελβετίας, όπως αποκαλούταν τότε το Σαραντάπηχο. Ακολούθησε ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος και η αναγέννηση λαϊλατήθηκε. Ο παγκοσμίου φήμης ελληνικός παραθεριστικός προορισμός πέρασε στην ιστορία. Και το αεροδρόμιο, με το πέρασμα των χρόνων, μεταμορφώθηκε σε δάσος. Χαρακτηριστική ήταν η διαφήμιση του αεροπορικού περιοδικού Αεροπλοεία στο μηνιαίο τουριστικό και ορειβατικό περιοδικό Εκδρομικά του Νοεμβρίου του 1931, που προέτρεπε τους ορειβάτες να αγοράζουν το ελληνικό αεροπορικό περιοδικό για να αποκτήσουν εμπιστοσύνη στην ασφάλεια και χρησιμότητα του αεροπλάνου που θα χρησιμοποιούσαν προσεχώς για τις μεγάλες αναβάσεις του στα βουνά. Το κάλεσμα απέδωσε και η φωτογραφία αυτή είναι η απόδειξη. Το Sierra X-Ray Alpha Charlie της Αερολέσχης Αθηνών έχει μόλις προσγειωθεί σε μία πολύ γνωστή για όλους μας περιοχή. Η Skier μόλις έχουν αποβιβαστεί, ενώ τα σκι τους διακρίνονται στο δεξί στυλίδιο του αεροπλάνου. Η περιοχή αυτή είναι το λιβάδι της Αράχοβας, στον Παρνασσό. Το λιβάδι ήταν κάποτε αεροδρόμιο. Σήμερα, σχεδόν 80 χρόνια μετά, τίποτε από τα προηγούμενα δεν έχει ακόμα αναπτυχθεί στην Ελλάδα. Ευχόμαστε οι αρμόδιοι φορείς και υπηρεσίες που σχετίζονται με την τουριστική και αεροπορική ανάπτυξη στη χώρα μας, κάποτε να καταλάβουν τα ωφέλη που θα έχει η ανάπτυξη του αεροτουρισμού στην Ελλάδα.